Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες της ΟΚΔΕ, σας καλωσορίζουμε στην προεκλογική μας εκδήλωση. Αρχικά η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, η ΟΚΔΕ, είναι μια εργατική επαναστατική οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Έχει μεγάλη ιστορία στο εργατικό και επαναστατικό κίνημα της χώρας και συμμετείχε σε όλους τους σημαντικούς αγώνες. Δεν έχουμε καμία σχέση με την επίσημη πολιτική, δεν συνδεόμαστε με αστικά, κρατικά και αντιδραστικά συμφέροντα και φυσικά δεν έχουμε καμία σχέση με την ψεύτικη αριστερά της διαχείρισης του καπιταλισμού και με όσους δυσφήμισαν τον σοσιαλισμό. Είμαστε εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι, φοιτητές, μαθητές, φτωχοί, που στηριζόμαστε αποκλειστικά στις δικές μας δυνάμεις και παλεύουμε καθημερινά σε χώρους δουλειάς, σχολεία, σχολές και γειτονιές για την ενότητα και την κλιμάκωση των αγώνων και την επαναστατική τους προοπτική. Στο ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμμετέχουν μέλη διοικήσεων σωματείων, συνδικαλιστές και εργαζόμενοι με σημαντική συμβολή στις απεργίες και τους αγώνες που δραστηριοποιούνται για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, φοιτητές και εργαζόμενοι ενεργοί στο φοιτητικό και εργατικό κίνημα. Ακόμη το ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμβολίζει και αναδεικνύει και εκείνους τους αγώνες, εκείνο το κομμάτι της εργατικής τάξης με μερική απασχόληση και κάθε είδους ελαστική εργασία, ανασφάλιση στους άνεργους μετανάστες που αποσιωπάται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, την αστική διαπλοκή. Εκείνους που έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα κινήματα, στους μικρούς ή μεγάλους αγώνες. Οι εκλογές στις 21 Μάη διεξάγονται πριν στεγνώσει το αίμα των 57 νέων και εργαζόμενων δολοφονημένων από το έγκλημα στα Τέμπη. Ωστόσο, οι μεγάλες κινητοποιήσεις έδειξαν τη μαζική οργή και απόρριψη του επίσημου πολιτικού σκηνικού. Τα αστικά επιτελεία εκβιάζουν για πολιτική σταθερότητα για να εφαρμόσουν υποτίθεται μία άλλη πολιτική, τάζοντας ψεύτικες υποσχέσεις, προσπαθώντας να υφαρπάξουν την ψήφο μας για ακόμη μία φορά. Όποια όμως κυβέρνηση και αν στήσουν, θα εφαρμόσει την ίδια και χειρότερη πολιτική, γιατί η κρίση του συστήματος και του ελληνικού καπιταλισμού χειροτερεύει διαρκώς. Εργαζόμενοι, φτωχοί, νέοι, ένα στόχο πρέπει να βάλουμε μέσα από τον αγώνα μας. Να τσακίσουμε αυτά τα σενάρια. Να κάνουμε κάθε τέτοια κυβέρνηση αδύναμη. Να βγούμε στην αντεπίθεση με το σύνθημα «Δεν συγχωρούμε, θα τους τιμωρήσουμε, μπορούμε να τους νικήσουμε». Στις εκλογές της 21ης Μαΐου η ΟΚΔΕ συμμετέχει αυτόνομα σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες για να καταγγείλει τη δολοφονική κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μία από τις χειρότερες κυβερνήσεις στην πολιτική ιστορία της χώρας. Εδώ και 4 χρόνια ο Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του και η κλίκα τους, με επιχειρηματίες αρπακτικά και με τα πληρωμένα μέσα μαζικής εξαπάτησης να τους εκθιάζουν, εφάρμοσαν μία ακραία ταξική πολιτική, δηλαδή τα χρεοκοπημένα νεοφιλελεύθερα δόγματά τους, οδηγώντας σε νέα καταστροφή την οικονομία, την κοινωνία και το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών μαζών και των νέων. Το άθλιο πολιτικό σκηνικό με επικεφαλή στο Μητσοτάκη είναι υπεύθυνο για τις ιδιωτικοποιήσεις και εγκλήματα όπως τα Τέμπη, γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις σημαίνουν τη λειτουργία όλης της οικονομίας και του κράτους με αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος των εργολάβων και των ιδιωτών αρπακτικών, θυσιάζοντας ακόμη και ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα, κάνοντας τους αδιάφορους για τις μεγάλες κινητοποιήσεις στις 8 και 16 Μάρτη, με θράσος ιδιωτικοποίησαν και το νερό. Με την ατομική ευθύνη διαχειρίστηκαν εγκληματικά την πανδημία, με παραπάνω από 20.000 νεκρούς λόγω έλλειψης ΜΕΘ και λόγω της διάλυσης και ιδιωτικοποίησης της υγείας. Με νόμους καρμανιόλες όπως το νομοσχέδιο Χατζηδάκη διαλύουν εργατικά δικαιώματα 100 και πλέον χρόνων και μας έχουν επιβάλει έναν εργασιακό μεσαίωνα, ένα νέο σύστημα εκμετάλλευσης της εργασίας, καταργώντας το 8ωρο και το δικαίωμα στην απεργία. Με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την αποψήλωση της επιθεώρησης εργασίας και του ΕΦΚΑ, ώστε οι εργοδότες να καταπατούν ακόμη και τα εναπομείνοντα εργατικά μας δικαιώματα. Αποτέλεσμα αυτών, εκατοντάδες νεκροί εργαζόμενοι εν ώρα εργασίας κάθε χρόνο και καθημερινά εργατικά ατυχήματα λόγω της παντελούς έλλειψης μέτρων προστασίας. Ελαστική, μαύρη και απλήρωτη εργασία, κλοπή δώρων, ξυλοδαρμή εργαζομένων όταν αυτοί διεκδικούν είναι καθημερινότητα. Παράλληλα, η ανεργία και η υποαπασχόληση αγγίζει το 40%, ενώ ο νόμος Χατζηδάκη μετατρέπει τον ΟΑΕΔ σε γραφείο σύγχρονου δουλεμπορίου. Παράλληλα, με τους νόμους Κεραμέως και Πλεύρη, καταργούν και τη δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία και ασφάλιση. Αυτή η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη φτώχεια που έχει γονατίσει τους εργαζόμενους.
Η απώλεια της αγοραστικής δύναμης στα νοικοκυριά με εισόδημα 750 ευρώ είναι 40%. Τα ΠΑΣ και τα καλάθια τους επιδοτούν την ακρίβεια, την αύξηση των τιμών και τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών. Ανισότητες, φτώχεια, εξαθλίωση έχουν εκτιναχθεί και ενώ ο μισός πληθυσμός φτωχαίνει διαρκώς, το πλουσιότερο 1% κατέχει το 56% του πλούτου. Την ίδια ώρα ταΐζουν δισεκατομμύρια τους καπιταλιστές μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης. Ατιμόρυτοι οι ελίτ και οι υπηρέτες της τσαλαπατάνε με βρωμερά σκάνδαλα τις ελευθερίες, τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά μας. Οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας για οφειλές από 1.000 ευρώ έχουν βάλει στο στόχαστρο εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες. Η εξαγορά των κόκκινων δανείων και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν δημιουργήσει μία συμμορία που αρπάζει λαϊκές κατοικίες έναντι πινακίου φακής με την προστασία των μάτων των δικαστηρίων. Γιατί αυτή η κυβέρνηση κυβερνά με ένα μαύρο κράτος έκτακτης ανάγκης. Με δικαστικά πραξικοπήματα, με παρακολουθήσεις, με αστυνομοκρατία και με ρατσιστικές και κρατικές δολοφονίες. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει στρατευτεί πλήρως με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ, κάνει θηριώδεις εξοπλισμούς και μετατρέπει τη χώρα σε μία απέραντη βάση. Στέλνουν όπλα στα φασιστοειδή του Ζελένσκι, οξύνουν την αντιπαράθεση με τον τούρκικο καπιταλισμό και μας βάζουν όλο ένα και πιο βαθιά σε μία καταστροφική στρατιωτική σύγκρουση. Η ΟΚΔΕ κατεβαίνει και σε αυτές τις εκλογές και για να καταδικάσει την απάτη του ΣΥΡΙΖΑ. Η ατιμωτική κατάληξη του ΣΥΡΙΖΑ σε μνημονιακό νεοφιλελεύθερο κόμμα που έστρωσε το δρόμο στο Μητσοτάκι δεν οφειλόταν σε τραγικό λάθος. Η πολιτική του είναι ίδια με της Νέας Δημοκρατίας. Ξεπούλησε τα πάντα με το υπερταμείο ιδιωτικοποιήσεων, τη ΔΕΗ, τον Κρενοσέ, έριξε τα κοράκια των ΦΑΤΣ πάνω στα λαϊκά σπίτια, βούτυξε βαθιά στην διαπλοκή, ενώ μαζί με το Μητσοτάκι ψήφισε δεκάδες αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα, όπως τα επιδόματα φτώχειας, τα εξοπλιστικά προγράμματα και κομμάτια των νόμων Τεράτων, Χατζηδάκη και Κεραμέως. Η πολιτική του είναι νεοφιλελεύθερη. Μια ελεύθερη αγορά, φτιασιδωμένη με επιδόματα ελεημοσύνης και λογίδρια για δικαιοσύνη. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία έκαναν τη χώρα πελάτη του αμερικάνικου υπεριαλισμού και διαγωνίζονται σε επιθετική ρητορική στέλνων τουρκικά. Αφού έδωσε επανειλημμένα διαψευτήρια υπευθυνότητας, ο Τσίπρας θέλει τώρα ξανά να μας εξαπατήσει για να κυβερνήσει υποτίθεται προοδευτικά. Αν το πετύχει, θα είναι αδίστακτος στο χτύπημα του εργατικού κινήματος, ακόμη χειρότερος από όταν τσαλαπάτησε τη θέληση του ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα το 2015. Το μικρότερο κακό απέναντι στον κάθε Μητσοτάκη οδηγεί πάντα στο μεγαλύτερο, γι' αυτό μαύρο στο ΣΥΡΙΖΑ, μαύρο στο στιγματισμένο ΠΑΣΟΚ Κινάλ, που στελέχη του πρωτοστατούν σε σκάνδαλα όπως το Qatar Gate, ενώ ο μόνος του ρόλος είναι να αποτελέσει δεκανίκη σε όποια προσπάθεια γίνει για συγκυβέρνηση, μαύρο και σε όλα τα ακροδεξιά δεκανίκια του συστήματος, που ο ρόλος τους είναι να συγκρατήσουν και να μειώσουν την κατάρρευση του αστικού πολιτικού σκηνικού. Όλοι αυτοί οι Μαϊντανοί με νέο ή πατριωτικό προφίλ, η Ελληνική Λύση, το κόμμα του Κασιδιάρη, δεν είναι άλλο παρά καθαρό εμινέο ναζί και φασίστες που πρέπει να τους τσακίσουμε. Συμμετέχουμε στις εκλογές και για να προβάλλουμε μια πολιτική που να ανταποκρίνεται στα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, των νέων και των φτωχών, αντίθετη με τη διασπαστική και ρεφορμιστική πολιτική του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ λιβανίζει ακόμη τις αποκρουστικές σταλινικές δικτατορίες, στοιχίζεται με τις αστικές δυνάμεις στον εθνικισμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων, στην πράξη αποδέχεται την εφαρμογή των νόμων Χατζηδάκη και Κεραμέως και μαζί με Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ψήφισε το επίδομα ντροπής των 600 ευρώ στους μηχανισμούς καταστολής. Διασπά και καθυλώνει τους αγώνες με χωριστές κινητοποιήσεις, ενώ πρόσφατα στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες του Μαρτίου αρνήθηκε να κλιμακώσει την πάλη. Παρά τις κορώνες, στις κρίσιμες στιγμές υποτάσσεται στο καθεστώς και προσανατολίζει τα πάντα στην ενίσχυσή του με περισσότερους βουλευτές. Είμαστε αντίθετοι και με τις συγκολήσεις που ξαναπροτείνουν το δοκιμασμένο και αποτυχημένο σχέδιο του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη πιο αδύναμο, όπως είναι το ΜΕΡΑ25. Ο Βαρουφάκης ήταν από τους βασικούς υπεύθυνους της συνθηκολόγησης του 2015. Συγκεντρώνει πρώην ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ και υπουργούς που αγωνιούν για μια θέση στη Βουλή, ενώ η ρήξη του είναι κάλπικη. Χωρίς αγώνες, χωρίς σύγκρουση με Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και καπιταλιστικό σύστημα, με φλιαρίες για εκδημοκρατισμό, ενώ παρακαλάει για προεκλογικές συνεργασίες. Τέλος, κατεβαίνουμε στις εκλογές για να προτάξουμε το διεθνισμό και τον κοινό αγώνα των λαών ενάντια στην απειλή του πολέμου. Και η τουρκική και η ελληνική αστική τάξη είναι εξίσου τυφοδιωκτικές.
Ο τουρκικός καπιταλισμός ξεδιπλώνει επικίνδυνες βλέψεις, ενώ ο ελληνικός επενδύει σε ρόλο προστάρι του αμερικάνικου υπεραλισμού στα πολεμοκάπηλα σχέδιά του στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Η όξυνση στα ελληνοτουρκικά τρέφεται και από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό των ΗΠΑ και των δυτικών υπεραλιστών με Ρωσία και Κίνα, που απειλεί με τη χρήση πυρηνικών όλη την ανθρωπότητα με αφανισμό. Μία στρατιωτική σύγκρουση στα ελληνοτουρκικά θα ήταν καταστροφική και πρέπει πάση θυσία να την αποτρέψουμε, χτίζοντας ένα αντιυπηρεαλιστικό κίνημα ενάντια σε υπεραλισμό και εθνικισμό, σταματώντας τους εξοπλισμούς και διώχνοντας τις βάσεις και τον ΝΑΤΟ. Σε αυτό το σημείο να δώσω το λόγο στον σύντροφο Νίκο για να παρουσιάσει το πρόγραμμα της ΟΚΔΕ. Καλησπέρα και από μένα. Η ανεργία, η ακρίβεια, η φτώχεια, ο πόλεμος και η καταστολή έχουν βαθιές αιτίες. Την κρίση του συστήματος, την καπιταλιστική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας, στη λογική του κέρδους των λίγων, σε βάρος των αναγκών της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας. Η ΟΚΔΕ κατεβαίνει στις εκλογές για να αναδείξει αυτό το πολιτικό πρόβλημα. Γιατί με τη διαρκή χειροτέρευση της κρίσης και της πολιτικής ύψης, κάθε επόμενη αστική κυβέρνηση είναι δεσμευμένη να ακολουθεί την ίδια και χειρότερη πολιτική. Είτε είναι λύση αυτοδυναμίες, είτε συνεργασίας και τεχνοκρατών, είτε το φάντασμα της δίθεν προοδευτικής κυβέρνησης που ρίχνει ως δόλωμα ο Τσίπρας. Η ΟΚΔΕ κατεβαίνει σε εκλογές για να δείξει απέναντι στο ταξικό πόλεμο που μας έχουν κηρύξει ένα ριζοσπαστικό ταξικό πρόγραμμα σωτηρίας, ώστε αυτή τη φορά να πληρώσουν οι πλούσιοι. Οι άξονες του προγράμματός μας αυτού είναι μπλόκος σε πληστηριασμούς, εξώσεις διακοπές ρεύματος, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις για όλους, κατάργηση των αντιαπεργιακών και αντισυνδικαλιστικών νόμων, απαγόρευση των απολύσεων, λιγότερη δουλειά για όλους, πενθήμερο 7ωρο, επιβολή πραγματικών μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς. Φτάνουν πια τα καθημερινά δυστυχήματα δολοφονίες εργαζομένων. Ενάντια στην ακρίβεια, κατάργηση των αντιλαϊκών φόρων, πλαφών και μείωση των τιμών. Στόψεις ιδιωτικοποίησης. Εθνικοποίηση με εργατικό έλεγχο της ενέργειας, του νερού, των συγκοινωνιών, όλων των υποδομών, των μεγάλων επιχειρήσεων και των τραπεζών, χωρίς αποζημίωση στους ιδιώτες. Όχι στους εξοπλισμούς, στάση πληρωμών του χρέους στους δανειστές, διαγραφή χρεών για εργαζόμενους και λαϊκά στρώματα, λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες, για δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, ασφάλιση για όλους. Βαριά φορολογία σε κέρδη και πλούσιους, για ένα μαζικό δημόσιο πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων και κατασκευής φτηνών λαϊκών κατοικιών. Τέλος, αλλά επίσης σημαντικό, να κόψουμε τη θηλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δανειστών και των αγορών. Γιατί ευρώ σημαίνει να είμαστε παντοτινά μια αποικία χρέους, αλυσοδεμένη στα μνημόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαπίσει, ακόλουθος τον ΗΠΑ, στον πόλεμο ενάντια στη Ρωσία, σφυγκοφωλιά σκανδάλων και διαφθοράς, στρατηγείο των αντεργατικών πολιτικών, των ελίτ που φορτώνουν στους λαούς τα βάρη του πολέμου και της κρίσης, ενώ κυβερνούν σαν απειοκιοκράτες και μονάρχες. Πρέπει να διαλύσουμε λοιπόν αυτή την αντιδραστική ένωση των καπιταλιστών και υπεριαλιστών, του πολέμου, της καταστολής, του ρατσισμού και της ακροδαξιάς. Έξω εδώ και τώρα από Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορεί ο ελληνικός λαός να αποφασίσει για το μέλλον του, με μονομερή διαγραφή του χρέους και εθνικό νόμισμα. Αυτοί μας λένε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Εμείς τους απαντάμε, μπορούμε να νικήσουμε με μια αριστερά επαναστατική. Γιατί σε όλο τον κόσμο τα ρεφορμιστικά κόμματα, τα σταλινικά κομμουνιστικά κόμματα και τα σοσιαλδημοκρατικά διαλύθηκαν, πέρασαν στο αντίθετο στρατόπεδο ή μπήκαν στο περιθώριο ανεπιστρεπτή. Τιμωρήθηκαν για δεκαετίες προδοσίες και ετών που έφεραν στους εργαζόμενους. Δήθεν προοδευτική, με υποσχέσεις για εύκολη τάχα ανακούφιση μέσω των εκλογών, γρήγορα ξεγυμνώθηκαν και ενσωματώθηκαν, σπαίνοντας απογοήτευση και ητοπάθεια και κάνοντας τεράστια ζημιά.
38 παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφορες καρικατούρες του τύπου Ποδέμος κτλ. Γι' αυτό πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα επαναστατική δύναμη, τόσο ανθεκτική και αποφασισμένη, όσο σκληρή είναι και η εποχή μας. Όσο απαιτητικό είναι το νέο κύμα αγώνων και εξεγέρσεων που σηκώνεται. Μια δύναμη με στέρεα εργατική κομμουνιστική φυσιογνωμία, με αγωνιστές τίμιους, εργαζόμενους, νέους και φτωχούς, που δεν τα παρατάνε στα δύσκολα, παλεύουν με επιμονή, ενωτική πολιτική, σχέδιο και πρόγραμμα. Με οδηγό την αγωνιστική ιστορία του εργατικού κινήματος και ορίζοντα την αναγέννηση της επαναστατικής προοπτικής. Αυτός είναι ο αγώνας της ΟΚΔΕ. Σας καλούμε να οργανωθείτε και να παλέψετε μαζί μας. Γιατί οι χούντες δεν πέφτουν ούτε με κάλπες, ούτε με λόγια στη Βουλή, αλλά με ταξικές συγκρούσεις, εξεγέρσεις και επαναστάσεις. Παράλληλα με τις μεγάλες κινητοποιήσεις για τη δολοφονία στα Τέμπη, ξεκίνησε εξέγερση εργαζομένων και νέων στη Γαλλία, με μήνες μαζικών διαδηλώσεων και συγκρούσεων, οι οποίες συνεχίζονται. Η πάλη δεν είναι μόνο ενάντια σε μια σκληρή αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση, αλλά και ενάντια σε ένα αλαζονικό και αυταρχικό καθεστώς. Τέτοιοι αγώνες μεγαλώνουν σήμερα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ζούμε σε καθεστώτα ζωφερά και αυταρχικά. Σκληρές, ταξικές δημοκρατίες των πλουσίων των λίγων που αρνούνται κάθε συμβιβασμό με τους από κάτω, δηλαδή με την πλειοψηφία των πολλών. Με τέτοιους αγώνες λοιπόν, ναι, μπορούμε να τους νικήσουμε. Με τα δικά μας όμως όπλα. Με τις διαδηλώσεις, τις καταλήψεις, τις γενικές απεργίες. Γιατί οι εργαζόμενοι και οι νέοι έχουμε τη δύναμη όταν μπαίνουμε σε ενωτικούς, μαζικούς, μαχητικούς αγώνες με διάρκεια και αποφασιστικότητα. Και αυτό απέδειξαν οι μεγάλες γενικές απεργίες, οι κινητοποίησεις πολλών κλάδων, εκπαίδευση, υγεία, η διανομής, το σπάσιμο στην πράξη των χουνταπαγορεύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η απόκουση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και η μαζική κοινωνική έκρηξη μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτοί οι αγώνες όμως χρειάζονται ενότητα, σχέδιο και κλιμάκωση για να αλλάξουν πραγματικά οι συσχετισμοί και να περάσει ο φόβος στο αντίπαλο στρατόπεδο. Χρειάζεται επίσης η ανασυγκρότηση και ανασύνδεση του εργατικού κινήματος για το ξεπέρασμα των αδιεξόδων της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας όλων των αποχρώσεων. Ζωντάνεμα των σωματείων και χτίσιμο νέων εκεί που δεν υπάρχουν με ενεργή συμμετοχή μας. Αυτοοργάνωση σε χώρους δουλειάς, γειτονιές, σχολεία και σχολές μέσα από συναλλεύσεις, επιτροπές και συντονιστικά. Οργάνωση της μαζικής αυτοάμυνας απέναντι στην καταστολή. Ένωση όλων των επιμέρους αγώνων σε γενική πολιτική απεργία. Ωστόσο, για να τους νικήσουμε, δεν χρειαζόμαστε απλά μόνο μια πολιτική αλλαγή, αλλά μια κοινωνική ανατροπή. Μια βαθιά τομή σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Μια άλλη δομή της εξουσίας που δεν μπορεί να προκύψει από κοινοβουλευτικά παιχνίδια. Χρειαζόμαστε μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων που θα βασίζεται στην πλατιά κοινωνική πλειοψηφία, θα ενώνει την εργατική τάξη μέσα από τα δικά μας όργανα και αγώνες, θα λειτουργεί με εκπροσώπους εκλεγμένους και άμεσα ανακλητούς στους χώρους δουλειάς μέχρι πανεθνικά, αμοιβόμενους με το μέσο εργατικό μισθό και όχι με παχυλά βουλευτικά προνόμια. Ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο το δρόμο στη μόνη εναλλακτική, το σοσιαλισμό. Μια κοινωνία δηλαδή που δεν έχει καμία σχέση με τα σταλινικά εκτρώματα, αλλά βασίζεται στην εργατική δημοκρατία. Μια κοινωνία που θα βάζει στο επίκεντρο τους εργαζόμενους που παράγουν κάθε πλούτο αυτής της κοινωνίας και είναι η κινητήρια δύναμη κάθε προόδου και όχι προφανώς τους κυφήνες που μας κλέβουν τον υδρότα μας. Μια κοινωνία που θα βάζει στο επίκεντρο της αξίας της αλληλεγγύης, τις ανθρώπινες ανάγκες, την προστασία του περιβάλλοντα, τον δημοκρατικό σχεδιασμό και τη διεθνή συνεργασία. Μια ψήφο λοιπόν στην ΟΚΔΕ δεν είναι απλά μια ψήφος διαμαρτυρίας και σίγουρα δεν είναι μια χαμένη ψήφος.
είναι μια σημαντική συμβολή στην ενίσχυση των ταξικών και κοινωνικών αγώνων για το δίκαιο και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων για την επαναστατική προοπτική. Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Μπορούμε και θα τους νικήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν σας καλούμε όλους να στηρίξετε, να ψηφίσετε και να οργανωθείτε στην ΟΚΔΕ, στην Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε.